Τους εκπροσώπους των μέσων ενημέρωσης των Σερών υποδέχτηκε το βράδυ της Τετάρτης ο Αντιπεριφερειάρχης Σερών Παναγιώτης Σπυρόπουλος σε μια ζεστή εκδήλωση που έλαβε χώρα στην ταβέρνα Κάπαρη. Ο κύριος Σπυρόπουλος, αφού έκοψε την καθιερωμένη βασιλόπιτα, έστειλε τις ευχές του στους δημοσιογράφους και τους τεχνικούς, ώστε να μεταδίδονται καλές ειδήσεις και να αναδεικνύονται σωστά τα θέματα του νομού Σερών. Το πρώτο κομμάτι είναι το πρέπει να πάρει το πρώτο κομμάτι και πάρει το δεύτερο. Εμείς είναι αυτός. Έχουμε εδώ στην κυρία Δερφιά, Παναγία σου. Αυτό είναι για μας η περιφερειακή ενότητα. Το τρίτο κομμάτι είναι για τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Γενικώς. Είναι και μεγάλο, έχουν πολλές πιθανότητες. Ημερήσιος και έντυπος τύπος. Σήμερα η μέρα είναι αφιερωμένη σε εσάς, στους ανθρώπους των μέσων μαζικής ενημέρωσης, στους δημοσιογράφους, στους τεχνικούς, σε όλους που ασχολούνται με την ενημέρωση του κόσμου. Θέλω να σας ευχαριστήσω για την παρουσία σας εδώ. Είναι πολύτιμη η προσφορά σας στο να μπορούμε να ενημερώνουμε τον κόσμο, να προχωρήσουμε τα θέματα του νομού και να είμαστε όλοι αγαπημένοι χέρι με χέρι, γιατί ο νομός το χρειάζεται, δεν περισσεύει κανείς και η δική σας συνεισφορά είναι πάρα πολύ σημαντική. Θέλω και πάλι να πω όλους τις Σεραίους και τους Σεραίους μια καλή χρονιά να έχουμε με υγεία, ειρήνη και καλά αποτελέσματα. Καλά αποτελέσματα γιατί το οφείλουμε στα παιδιά μας, στον τόπο μας και πρέπει επιτέλους να πιστέψουμε στον τόπο μας γιατί ο τόπος μας αξίζει. Αξίζει και γι' αυτό πρέπει να προχωρήσουμε. Το φλουρί έπεσε στον εικονολήπτη του επιλογές Άγγελο Κίνα. Στην εκδήλωση παρευρέθηκαν και έδωσαν τις ευχές τους ο Περιφερειακός Σύμβουλος Δημήτρης Μπαλαξής και ο πρώην Νομάρχης Ιωάννης Μωυσιάδης. Ναι, σήμερα είναι η μέρα σας. Εύχομαι χρόνια πολλά με υγεία και καλή επιτυχία στο δύσκολο έργο σας. Έργο που αφορά την αντικειμενική ενημέρωση των πολιτών αλλά και την αντικειμενική κρατική κριτική προς την εξουσία. Χρόνια πολλά. Ευχές και για εσάς να είναι μια παραγωγική χρονιά, δημιουργική όσον αφορά τον τομέα της ενημέρωσης του κόσμου, μια σωστή ενημέρωση για να μπορεί να γνωρίζει τι συμβαίνει και στην περιοχή μας και στην περιφερειακή ενότητα των Σερών. Από εκεί και πέρα ευχές σε όλο τον κόσμο να πάνε τα πράγματα καλύτερα από ότι το 2023, να λυθούν κάποια προβλήματα τα οποία υπάρχουν και είναι έντονα και να ζήσουμε ένα καλύτερο αύριο στην καινούργια χρονιά. Σε ευχάριστο κλίμα, δημοσιογράφοι και τεχνικοί αντάλλαξαν ευχές για τη νέα χρονιά. Χρόνια πολλά, καλή χρονιά σε όλους, να είμαστε όλοι γεροί, δυνατοί, να έχουμε μόνο ευχάριστα θέματα να παρουσιάσουμε και ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Αντιπεριφερειάρχη για αυτό το υπέροχο γεύμα που μας έχει παραχωρήσει σήμερα. Ευχαριστήσουμε τον κύριο Σπυρόπουλο για τη σημερινή συγκέντρωση εδώ πέρα, τον εργαζομένο στα ΜΜΕ. Να ευχηθούμε χρόνια πολλά, καλή χρονιά, με υγεία και προκοπή. Να προσπαθήσουμε όλοι να κάνουμε το καλύτερο, ένα βήμα, κάνουμε ένα βήμα για το καλύτερο του τόπου μας. Καλή χρονιά. Καταρχάς να ευχαριστήσουμε και ακόμη μια φορά τον κύριο Σπυρόπουλο που έχει καθιερώσει αυτή την ωραία μάζοξη όλων των συναδέλφων, δημοσιογράφων και τεχνικών του Σεραϊκού Μηντιακού Χάρτη. Να ευχηθώ καλή χρονιά. Προκοπή στους αυτοδιοικητικούς που μόλις ανέλαβαν και φυσικά σε όλους τους συναδέλφους του έντυπου και ηλεκτρονικού τύπου καλά ρεπορτάζ και όσο το δυνατόν λιγότερο θλιβερά. Λοιπόν, καλή χρονιά, χρόνια πολλά, με υγεία και ό,τι καλύτερο για το νέο έτος.